Γεια χαρά σε όλους. Σε αυτή την ενότητα θα συζητήσουμε λίγο για πακέτα και υποσυστήματα. Θα δείτε στη βιβλιογραφία ενδεχομένως τα πακέτα ως analysis packages, αλλά γενικώς τα πακέτα είναι κάτι το οποίο είναι ένα ζωντανό πράγμα. Κάποια στιγμή αποφασίζουμε την αρχιτεκτονική του συστήματος και αναθέτουμε σε ενοιολογικά συμπαγή κομμάτια να οργανωθούν σε πακέτα, όπως θα δούμε. Ένα πακέτο βασικά περιέχει κατασκευαστικά κομμάτια που έχουν αυτό που λέμε λογική συνάφεια, classes, use cases, sequence diagrams, γύρω από μια συγκεκριμένη δουλειά ή από ένα υποσύστημα του συνολικού συστήματος που πάμε να φτιάξουμε. Και η βασική του δουλειά είναι να μας επιτρέπει να έχουμε σύνορα ανάμεσα στα υποσυστήματα και να μην ψάχνουμε δεξιά-αριστερά σε χαοτικά μεγάλα σύνολα κλάσεων, use cases και γενικό διαγραμμάτων για να βρούμε ποιος κάνει τι. Αντιθέτως, είναι το γνωστό αριστοτέλειο κόλπο που παίρνεις ένα πολύπλοκο πρόβλημα, το κόβεις κομματάκια και λύνεις το κάθε κομματάκι χωριστά και μετά απλώς πρέπει να κουμπώσεις τα κομμάτια να φτιάξουν το puzzle. Άρα, αυτό μας ενδιαφέρει να βάλουμε μέσα στα packages είναι κατασκευές, κυρίως κλάσεις αλλά και περιγραφές απαιτήσεων, που αφορούν περίπου την ίδια λογική δουλειά, να το πούμε έτσι, που κάνει ένα υποσύστημα του συνολικού συστήματός μας. Ένα παράδειγμα είναι το application με το παιχνίδι ποδηλάτων. Το παιχνίδι υποτίθεται ότι έχεις παίχτες που κατασκευάζουν ποδηλάτα τα οποία θα τρέξουν αγώνα με πίστες. Κάθε ποδήλατο μπορείς να διαλέξεις να του βάλεις φρένα και πεταλιά, τι φρένα και πεταλιά θα του βάλεις. Και το παιχνίδι, αφού αφήσει τους παίχτες να κατασκευάσουν ποδήλατα, ξεκινάει αγώνα όπου έχει την πρώτη πίστα, την δεύτερη πίστα, την τρίτη πίστα και μετά σε κάθε γύρα ρίχνει και ένα ζάρι για το αν κάποιο ποδήλατο χαλάει, αν κάποιο εξάρτημα χαλάει και ο παίχτης βγαίνει έξω και ένα ζάρι για το πόσο γρήγορα πήγε, τέλος πάντων. Οπότε γενικά έχεις διάφορες δουλειές να κάνεις γιατί σε κάθε γύρα του παιχνιδιού για το κάθε ποδήλατο πρέπει να βρεις πόσο επιτάχυνε, πόσο φρέναρε, αν χάλασε και όταν τελειώνει κάθε πίστα να ανακηρύσεις τον νικητή. Όπως βλέπετε εδώ στη διαφάνεια έχουμε οργανώσει, ενώ έχω ένα διάγραμμα κλάσεων που προσπαθεί να δείξει το πώς συνεργάζεται τα διάφορα κομμάτια του συστήματος, είναι ας πούμε η καρδιά του συστήματος, αυτό προσπαθεί να δείξει το διάγραμμα κλάσεων. Το έχουμε ξαναδεί και θα το επισκεφθούμε και στο μάθημα. Οπότε έχει από κάθε, αν θέλετε, υποσύστημα ένα αντιπροσωπευτικό interface ή κάποιες αντιπροσωπευτικές κλάσεις για να δείξουμε πώς παίζουν. Αριστερά βλέπετε ότι έχει οργανωθεί σε πακέτα. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά γιατί εδώ δεν φαίνονται. Έχεις ένα πακέτο με ό,τι αφορά το ποδήλατο αυτό καθεαυτό ως μια ενότητα η οποία θα χρησιμοποιηθεί από το υπόλοιπο πρόγραμμα. Για κάθε ποδήλατο έχεις ένα υποσύστημα απέδυσης, ένα υποσύστημα επιτάχυνσης. Έχεις στον πάτο έχεις ένα πακέτο με τη ρύθμιση του αγώνα.
ένα πακετάκι με το client πρόγραμμα που τρέχει τη main, τέλος πάντων, και σε ένα χωριστό πακέτο έχουμε βάλει τα test. Αυτό είναι μια απλοποιημένη εκδοχή. Θα μπορούσε κανείς να αναμένει πιο σύνθετη δομή. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να αναμένει τα φρένα και τα πετάλια να είναι θαμμένα μέσα, φωλιασμένα μέσα στο πακέτο του bicycle body, αφού είναι συστατικά και δεν πρέπει να φαίνονται. Θα μπορούσε να αναμένει επίσης ότι η δομή του πακέτου τεστ είναι ένας καθρέφτης του πώς είναι τα τεστ δομημένα στον κυρίως IP κώδικα στο source. Αλλά προς το παρόν ας ξεκινήσουμε μια απλοϊκή δόμηση και θα συζητήσουμε και στο μάθημα εναλλακτικούς τρόπους δομήσεων των πακέτων. Αυτό που προσπαθεί να καταδείξει αυτή εδώ η δόμηση είναι τη δυνατότητα να κρύψει κανείς μέσα σε πακετά, γι' αυτό άλλωστε και το Eclipse έχει αυτό το ωραίο πακέτο για stereotype symbol, τέλος πάντων, της έννοιας του package, ότι έχω ένα υποσύστημα που αφορά το πώς φρενάρω και ένα υποσύστημα που αφορά το πώς γκαζώνω και ένα υποσύστημα που αφορά το πώς τα κουμπώνω όλα αυτά μαζί για να έχω μια οντότητα που λέγεται ποδήλατο και ένα υποσύστημα που λέει τώρα έχει στην επόμενη πίστα και ένα μαέστρο που ενορχιστρώνει το πώς θα παίξουν όλα αυτά. Αυτός είναι ο σκοπός υπάρξεως και χρησιμότητας των packages. Αυτή είναι η δουλειά τους. Το τι γίνεται μέσα στο υποσύστημα επιτάχυνσης, προσπαθώ να το κρύψω πίσω από ένα interface. Το τι γίνεται στο υποσύστημα πέδησης, προσπαθώ να το κρύψω πίσω από ένα interface και ούτω καθεξής. Το ίδιο γίνεται και με τις πίστες, τέλος πάντων. Μερικά UML πράγματα, γιατί η έννοια των packages είναι UML έννοια. Κάθε κλάση, η enumeration, η interface, η use case, ή δεν ξέρω τι, εφόσον μπει επισήμως στο μοντέλο του συστήματος, ανήκει σε ένα package. Οπότε αυτομάτως παίρνει και το namespace του package. Άμα δείτε, να κάνουμε import στη Java, γράφει όλο το μονοπάτι package.package.package. Έχουν ορατότητα τα στοιχεία ενός πακέτου. Κάποια είναι δημόσια, κάποια είναι ιδιωτικά. Ό,τι είναι ιδιωτικά δεν μπορεί να το δουν τα άλλα packages. Η διαγραμματική αναπαράσταση είναι την έχετε μάλλον συνηθίσει. Για να αναπαραστήσω διαγραμματικά ένα package, έχω αυτό το dossier σαν σύμβολο. Αναφέρεται ότι είναι stereotyped ως Java package μέσα σε ελληνικά εισαγωγικά. Το όνομα του πακέτου, ο Eclipse βάζει και το συμβολάκι για να φαίνεται. Η σύνδεση μεταξύ πακέτων είναι βασικά με dependencies και η έννοια του dependency είναι η γνωστή. Το πακέτο race χρησιμοποιεί κατασκευαστικά στοιχεία, classes, interfaces, enumerations από το πακέτο bicycle body, οπότε υπάρχει μια εξάρτηση, γιατί αν αλλάξουν αυτά επηρεάζεται και ο race. Οπότε η βασική συσχέτιση μεταξύ packages, η βασική σχέση ανάμεσα σε δύο packages θα είναι μια σχέση συσχέτισης κατά βάση. Ένα πράγμα που θέλω να παρατηρήσετε και θα αποτελέσει και αντικείμενο εκτενέστερης συζητήσεως γενικά στο μάθημα
Είναι η διαστρωμάτωση των packages σαν αρχιτεκτονική λογισμικού και σαν διάγραμμα. Καταρχήν αυτό που βλέπουμε είναι ένα διάγραμμα πακέτων, λέγεται package diagram. Ζητάω και στο παραδοτέο σας, μπορεί να ζητήσω και στο διαγώνισμα, όπου εμφανίζονται μόνο τα packages. Αλλά αυτό που θέλω να... Και ισχύουν και όλοι οι κανόνες ότι πρέπει να είναι όμορφο, κατανοητό, σχετικώς απλωμένο στο χώρο ώστε να μην πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Αλλά ένα πράγμα που φωνάζει εδώ πέρα έχουμε μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον αριθμό των απεικονιζόμενων στοιχείων στο διάγραμμα, οπότε δεν μπορεί να έχουμε τον υπερπληθυσμό που θα προέκυπτε άμα βάζαμε κλάσεις. Το διάγραμμα πακέτων είναι κατά ανάγκη ένα πολύ πιο μαζεμένο από πλευράς πληθυσμού που συμμετέχει σε αυτό, και αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης των πακέτων. Να οργανώνουν ενοιολογικά συναφείς κατασκευαστικές οντότητες όπως classes, interfaces κλπ. Μέσα σε λογικώς ομοιογενείς σύνολα, και να μπορούμε να πούμε ότι το σύστημα απέδυσης είναι ένα package. Το τι γίνεται εκεί, αν χρειαστεί, θα κάνουμε zoom in. Αλλά δεν με νοιάζει πέραν αυτού στην αρχική μου, ας πούμε, η απεικόνηση. Ένα πράγμα που επίτηδες είναι στημένο έτσι είναι για να σας δείξει τη διαστρωμάτωση που κατά βάση να απαιτείται. Είναι σιδερένιος κανόνας να μην έχω κύκλους στα διαγράμματα πακέτων. Και αν δεν έχεις κύκλους, δηλαδή ο α να εξαρτιέται από το β και ο β να εξαρτιέται από τον α. Αν δεν έχεις κύκλους, αν έχετε πακέτα νησιά που δεν τα χρησιμοποιεί κανένας και δεν χρησιμοποιούν κανένα, πάλι υπάρχει πρόβλημα. Οπότε πρακτικά αυτό φτιάχνει ένα άκυκλο γράφημα. Αν δεν είναι άκυκλο, κάτι έχουμε κάνει λάθος. Και αυτό είναι αυστηρός κανόνας. Αλλά αν το έχουμε, μπορούμε να το ζωγραφίσουμε σε στρώματα, σε στρώσεις. Στο μάθημα θα το λέω τούρτα. Η μία στρώση της τούρτας πάνω από την άλλη. Αυτό είναι θεμελιώδες κριτήριο για την αρχιτεκτονική του λογισμικού σας. Αν υπάρχουν κύκλοι στα packages, αυτή είναι και κύκλοι συντήρησης. Αλλάζεις κάτι στον α, πρέπει να τσεκάρεις αν πρέπει να αλλάξεις κάτι στο β, και αν υπάρχει κύκλος, αν αλλάξεις μετά το β για να ανταποκριθεί στην προηγούμενη αλλαγή, πιθανώς να ξαναχρειαστεί να ξαναλλάξεις τον α. Οπότε ενώ υπάρχουν κλάσεις που στα αλήθεια χρειαζόμαστε και είναι επιβεβλημένο ο α να ξέρει το β και ο β να ξέρει τον α, στα πακέτα αυτό είναι απαγορεύεται διαροπάλου. Οπότε σας παρακαλώ μην μου δώσετε διάγραμμα πακέτων με κύκλους. Και στο μάθημα και στη συνέχεια της καριέρας σας. Είδηση σχετήσεων. Το use είναι αυτό που στην Java θα λέγαμε import, ότι σε χρειάζομαι για να χρησιμοποιήσω μια κλάση σου. Οπότε όταν γράφετε import supplier package.used class, αυτό ένα βελάκι use βάζετε. Αυτή είναι η διαγραμματική απεικόνηση στη UML. Ασχέτως που εδώ πέρα έχει βελάκι με import, αυτό που κάνουμε στην Java όταν λέμε import είναι αυτό που λέμε use. Το import είναι μια μυστήρια. Τώρα οι άλλες συσχετήσεις δεν μας δεν πολύ ενδιαφέρουν. Το import ήταν άμα θα έκανα import το namespace του package, υπό την έννοια ότι θα στην Java θα ήταν κάτι σαν import supplier package.star.
ότι φέρε όλο το package και θα το χρησιμοποιήσω όλο. Οπότε οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο package, ο client μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Το access είναι σαν να λέμε μπορώ να ενώσω, ας πούμε, τις κλάσεις του supplier με τις δικές μου σε ένα μεγάλο κουβά. Οπότε ό,τι έχεις εσύ ως supplier public γίνονται για μένα private. Εντάξει, είναι μια κατηγορία τέλος πάντων ειδική συσχέτισης. Γενικά το use είναι import μια κλάση, το import είναι import όλο το πακέτο, να το πω έτσι. Αυτά μας νοιάζουν. Αυτά είναι στη UML, σας είπα και πώς αντιστοιχίζονται στη Java. Εντάξει. Ένα έτσι πολύ σημαντικό πράγμα στα packages είναι η εμφόλευση. Δεν την έχω πολύ χρησιμοποιήσει για να μπορούμε να συζητάμε λίγο πιο απλοϊκά, αλλά είναι κάτι που χρησιμοποιείται πάρα πολύ, το ένα package να φωλιάζεται μέσα στο άλλο. Εντάξει, μέχρι 2-3 επίπεδα έχει νόημα, μετά αρχίζει και υπερπολυπλοκεύει το να ψάξεις να βρεις τι γίνεται μέσα σε ένα package. Τα φωλιασμένα πακέτα βλέπουν ό,τι έχει public αυτός που τα περιέχει. Και επίσης στη UML υπάρχει κληρονομικότητα η οποία δεν την ακουμπάμε, τέλος πάντων. Το ότι υπάρχει δεν σημαίνει ότι θα τη χρησιμοποιήσουμε. Να μην ξεχάσω να πω, η εμφόλευση σημειώνεται με ένα σταυρουδάκι, όπως το inheritance κάτω από τη μαμά κλάση κρέμεται ένα χωνί. Στην εμφόλευση κάτω από το εξωτερικό πακέτο κρέμεται ένα σταυρουδάκι με μια γραμμή προς το εμφολευμένο. Τώρα, εμείς τι θέλουμε να φτιάξουμε? Θέλουμε να φτιάξουμε την αρχιτεκτονική του συστήματος. Πρακτικώς να οργανώσουμε τις κλάσεις σε packages, τα οποία το κάθε package έχει ένα διακριτό ρόλο, αν θέλετε, ως υποσύστημα, να το πούμε έτσι. Έχει κλάσεις οι οποίες όλες προσπαθούν να συνεργήσουν σε ένα κοινό σκοπό, σαν μια κοινή αρμοδιότητα στο σύστημά μας, ή ένα κοινό σύνολο αρμοδιοτήτων, διόρθωση, στο σύστημά μας. Είναι υποχρεωτικό να έχουμε layering. Είναι υποχρεωτικό να μην έχουμε κύκλους. Ο στόχος είναι να ελαχιστοποιήσουμε την εξάρτηση μεταξύ πακέτων. Ξαναλέω, η βασική αρχή που διέπει όλο αυτό είναι ότι φτιάχνουμε ένα puzzle με κομμάτια. Διαφορετικοί άνθρωποι φτιάχνουν διαφορετικά κομμάτια και αυτά πρέπει να κουμπώσουν μεταξύ τους. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να ερμηνεύεται το λόγο ύπαρξης των πραγμάτων στον αντικειμενοστρεφή κόσμο. Και άρα όσο λιγότερο ανύπαρκτο κάπλυν είναι πρόβλημα. Νησιά που δεν συσχετίζονται με κανέναν είναι πρόβλημα. Αλλά το να μην εξαρτιόνται όλοι από όλους είναι αναγκαίο, ώστε να μην διαδίδεται η συντήρηση κυκλικά ή τέλος πάντων σε πάρα πολλά σημεία με πάρα πολλές ομάδες ανθρώπων που δουλεύουν σε ένα σύστημα. Πρέπει να... Οπότε θέλουμε να συσχετίζονται, αλλά όχι πάρα πολύ. Η λύση είναι να ελαχιστοποιούμε τα δημόσια κομμάτια των πακέτων και να προσπαθούμε να κρύβουμε όσο μπορούμε τα συστατικά των πακέτων ιδεατά πίσω από κάποιο interface το οποίο εξηγεί τι συνευχή κάνει το καημένο το package.
Εντάξει, έτσι μειώνουμε τις συσχετήσεις ανάμεσα στα πακέτα. Τι βάζουμε σε ένα πακέτο? Αν έχουμε ένα δέντρο ιεραρχίας, όπως για παράδειγμα έχουμε ένα ένα interface το οποίο ξέρουμε ότι διάφορες κλάσεις θα implementάρουν. Για παράδειγμα έχω ένα interface για το τι κάνουν τα φρένα και από κάτω βάζω τα διαφορετικά είδη, τις διάφορες μάρκες φρένων. Αυτοί όλοι μπαίνουν σε ένα package. Επίσης κρύβονται πίσω από το interface που χρειάζεται να ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι για να μπορούν να, και το factory που χρειάζεται να ξέρουν όλοι οι υπόλοιποι για να γίνεται η δουλειά. Αντιστοίχως, αν έχω μια abstract class στην οποία κληρονομούν κάποιοι, το ίδιο πράγμα. Θα τους βάλω αυτούς στο ίδιο package. Ξαναλέω, ο driver που με οδηγεί στο να παίρνω τέτοιες αποφάσεις είναι κυρίως η διάδοση της ανάγκης για συντήρηση. Αν χρειαστεί να αλλάξει κάτι, να μην ξεφύγει έξω από το package η data. Αν έχω nested classes φυσικά έχω composition ότι κάτι με το ζόρι πρέπει να ανήκει σε κάτι άλλο, αυτά πάνε πρακτικώς μαζί, οπότε ό,τι βλέπετε με κόκκινα γράμματα φωνάζει ότι θα τα βάλουμε μαζί, τέλος πάντων, στο ίδιο πακέτο. Και φυσικά όταν όσο πιο μπορούμε να βάλουμε στο πακέτο πράγματα που θα μειώσουν τα βελάκια ανάμεσα στα πακέτα, παράδειγμα αν ο α εξαρτιέται από το β και τους βάλουμε σε διαφορετικά πακέτα, το πακέτο του α θα εξαρτάται από το πακέτο του β. Αν τους βάλουμε στο ίδιο, αυτό το βελάκι δεν θα υπάρχει. Αν είναι εύκολο, δεν είναι υποχρεωτικό ότι αυτό είναι εύκολο, το βάζουμε. Αν όχι, είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε τη συσχέτιση. Ξαναλέω, ο σκοπός μας όμως είναι να τις μειώσουμε, όχι να τις εκμηδενίσουμε, τα βάλουμε όλα σε ένα μεγάλο πακέτο και να είμαστε χαρούμενοι. Πρέπει να έχουν λογική συνάφεια. Ενίοτε, όπως θα δούμε, θα προκύπτουν κύκλοι τους οποίους θα σπάμε κατασκευάζοντας επιπλέον πακέτα, τα οποία θα έχουν τη λογική ότι έχουν κοινά χρησιμοποιούμενα στοιχεία από διαφορετικούς άλλους packages. Εδώ υπάρχει μία στρωματοποίηση των packages, απλώς την έχω βάλει οριζόντια για να χωρέσει, γιατί αλλιώς δεν θα φαινόταν έτσι πολύ ωραία στη διαφάνεια. Πάνω είναι τα packages και από κάτω τους είναι οι classes οι οποίες βρίσκονται μέσα στα packages. Βλέπετε πως οι κληρονομικότητες, εδώ είναι, συγγνώμη, δεν είναι κληρονομικότητες, εδώ είναι οι υλοποιήσεις, interfaces, πέσανε στο ίδιο πακέτο με το interface. Πρακτικώς λέγοντας, στους clients από το προηγούμενο επίπεδο, παιδιά, εσείς ένα interface και ένα factory πρέπει να ξέρετε. Είναι σημαντικό να έχετε την τούρτα στο μυαλό σας. Εντάξει, πρέπει να βάλουμε στρώματα στην αρχιτεκτονική. Οπότε το ότι το διάγραμμα πακέτων είναι στρωματοποιημένο είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ το βλέπετε και βάζοντας σαν σε αεροστεγή ή υδατοστεγή compartments, τέλος πάντων, τις κλάσεις κάθε package. Ένα πράγμα που δεν είπα ήταν ότι εκτός από συντακτική συνάφεια, ότι δηλαδή implementάρουν το ίδιο interface οι κλάσεις, είναι και ενοιολογική συνάφεια. Δηλαδή έχω όλα τα φρένα μαζί, όλα τα πετάλια μαζί. Οι γενικές διρεκτίβες είναι ότι εντάξει, στην αρχή δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε ό,τι εργαλείο σας δίνετε, δηλαδή μην τα φωλιάσετε στην αρχή αν αυτό σας φαίνεται πολύπλοκο. Αν νιώθετε
άνετα με την έννοια του φωλιάσματος, θα δείτε και παραδείγματα με φωλιάσματα, go ahead. Αυτό είναι αυτό που γίνεται στην πράξη. Αλλά στην αρχή φτιάχτε τα πακετάκια και μετά βλέπετε αν έχει νόημα να ισότιμα και μετά βλέπετε αν έχει νόημα να φωλιάστουν. Δεν χρησιμοποιούμε γενικεύσεις. Θέλουμε να είναι ένα καλό τσεκ είναι να είναι εσωτερικά λογικός συναφή, να είναι ομοιόμορφα από τα πράγματα που πέφτουν μέσα. Εδώ έχω τα πετάλια, εδώ έχω τα φρένα, εδώ έχω το κυρίως σώμα, εδώ έχω την πίστα, εδώ έχω τον αγώνα, εδώ έχω τους κριτές και το καθεξής. Μην παρασυρθείτε από τα use cases. Τα use cases πάντα περνάνε από πολλά packages. Είναι δύσκολο να... εντάξει, μπορεί να τύχει, έτσι. Αλλά στη γενική περίπτωση ένα use case πιθανώς θα περάσει από πολλά packages. Την τούρτα την είπαμε 100 φορές. Για να σπάμε τους κύκλους τώρα και να έχουμε στρωματοποιημένα οργανώσεις πακέτων, δύο είναι οι βασικοί μηχανισμοί. Ο ένας είναι, εδώ βλέπετε ότι το package α και το package β αλληλοεξαρτώνται. Και εμείς είπαμε δεν θέλουμε κύκλους. Μια λύση είναι να συνειδητοποιήσει κανείς ότι αλληλοεξαρτώνται, γιατί κατά βάση την ίδια δουλειά κάνουν. Οπότε βάλτε τους όλους μαζί σε ένα. Μια δεύτερη λύση είναι να συνειδητοποιήσεις ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία τα οποία είναι έτσι πιο γενικά και χρησιμεύουν σε παραπάνω από ένα packages, και αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Οπότε τα βγάζεις ελάχιστο κοινό παράγοντα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε εδώ ξεθάψαμε ένα πακέτο που το είπαμε C, παίρνοντας κοινά στοιχεία, πρακτικώς αυτά που δημιουργούν τον κύκλο, να το πούμε έτσι, και βγάζοντας τα σε ένα καινούριο πακέτο. Μια τρίτη λύση είναι να σκεφτεί κανείς μήπως τα έχει κάνει σαλάτα με τις κλάσεις. Αν πραγματικά τα πακέτα φαίνονται λογικά και αυτό το οποίο πιθανώς να φταίει να είναι ότι έχει φτιάξει άλλα αντάλλων κλάσεις. Αλλά αυτοί είναι οι δύο βασικοί τρόποι για να σπάσουμε τους κύκλους. Οπότε συνολικά το checklist, καλή σχεδίαση, κάθε πακέτο πρέπει να είναι λογικά συναφές. Οι κλάσεις μέσα σε ένα πακέτο μπορεί να έχουν κυκλικές συσχετήσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι αναγκαίο και απαραίτητο. Κάνουν την ίδια δουλειά. Έχουν ένα συναφές σύνολο αρμοδιοτήτων. Θα κρύψουμε ό,τι μπορούμε από το package, ώστε να μην το χρησιμοποιούν. Δεν ξέρουμε τους client μας. Αυτό είναι αρχή στο αντικείμενο στρεφή κόσμο. Δεν ξέρουμε ποιος θα μας χρησιμοποιήσει. Οπότε, αν μπορούμε να βάλουμε κάτι private, ξέρουμε ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν και άρα δεν θα υπάρχει διάδοση των αλλαγών όταν θα υπάρχει συντήρηση. Δεν θέλουμε νησιά στα διαγράμματα πακέτων, άρα δεν θέλουμε ένα package που δεν αλληλεπιδρά με κανέναν. Αυτό είναι πεθαμένος κώδικας. Αλλά δεν θέλουμε και μια βροχή από βελάκια εξαρτήσεων όλοι από όλους. Θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε τον αριθμό των συσχετήσεων. Keep it simple, but not simpler than necessary, που λέει και το σχετικό δόγμα. Και με τίποτα δεν θέλουμε κύκλους. Πρέπει να μπορούμε να κατασκευάσουμε μία αρχιτεκτονική του συστήματος σε στρώματα, σε στρώσεις.
Ένα από τα τελευταία πράγματα που θέλω να πω λίγο είναι τα υποσυστήματα, τα οποία λίγο πολύ συνδέονται με την έννοια των πακέτων. Όταν λέμε ότι κάτι είναι υποσύστημα, είναι σαν να λέμε ότι είναι ένα αυτόνομο κομμάτι ενός μεγαλύτερου συστήματος, ότι δηλαδή εκεί πέρα έχω κρύψει, αν θέλετε, μια ολόκληρη λειτουργικότητα που μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητη από τις άλλες δουλειές. Δηλαδή έχω τη λειτουργικότητα ότι πρέπει να φρενάρω, έχω υποσύστημα φρένων. Δεν εξαρτιέται από το αμαγκαζόνο, ας πούμε. Ή έχω ένα υποσύστημα που βγάζει τα reports. Άπαξ και εγώ έχω αναπαραστήσει σωστά τα κείμενα που έχει το project σας, σαν objectάκια της κλάσης document, ας πούμε, και μετά εγώ θέλω να βγάλω στατιστικά για κάθε κείμενο. Έχω ένα υποσύστημα reporting που το κάνει. Ο τρόπος να το κάνουμε είναι πακέτα, πρακτικά. Ένα πράγμα που πρέπει να θυμάστε, ο βασικός κανόνας είναι ο κανόνας του Αριστοτέλη. Κόβουμε ένα πολύγλωμο πρόβλημα σε υποπροβλήματα και κουμπώνουμε τις λύσεις. Το κούμπομα γίνεται με interfaces. Εδώ θα δείξω ένα κλεμμένο διάγραμμα. Τα υποσυστήματα βλέπετε ότι είναι stereotyped με τη λέξη subsystem. Packages μπορείτε να τα θεωρήσετε. Στο διάγραμμα έχουμε βάλει τα υποσυστήματα ζωγραφιστικά από πάνω προς τα κάτω. Όλες οι εξαρτήσεις έχουν την ίδια φορά από πάνω προς τα κάτω. Κύκλοι δεν υπάρχουν. Ένα εύκολο κριτήριο για να σκεφτείτε αν έχετε κάνει καλή σχεδίαση της αρχιτεκτονικής. Και εγώ γενικώς προσπαθώ σε ό,τι παραδείγματα σας δίνω τα διαγράμματα πακέτων να είναι από πάνω προς τα κάτω, να φαίνεται δηλαδή η στρωματοποίηση όσο πιο εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς σε στρώματα μια αρχιτεκτονική. Οπότε εξού και όρος τούρτα. Και το τρίτο πράγμα είναι ότι τα υποσυστήματα πολύ συχνά χρησιμοποιούν interfaces για να μιλήσουν στον υπόλοιπο κόσμο, οπότε κάθε υποσύστημα εδώ πέρα βγάζει ένα interface, το οποίο τα άλλα υποσυστήματα που είναι πιο ψηλά στην αρχιτεκτονική το χρησιμοποιούν. Θυμίζω ότι όταν εξάγω εγώ ένα interface ως πακέτο, ας πούμε, είναι ένας λευγές που εξέρχεται από το κουτί του πακέτου, και όταν εγώ χρησιμοποιώ ένα interface από ένα άλλο package, είναι σαν ένα χεράκι Lego. Οπότε ο customer, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί το interface του accounts, που λέγεται account manager, ή το GUI χρησιμοποιεί το interface του customer που λέγεται customer manager. Αυτή είναι η βασική αρχιτεκτονική δομή που θέλουμε να πετύχουμε. Μια τούρτα από πακέτα που μιλάνε μεταξύ τους με interfaces ως κόλλα των διαφόρων συστατικών. Τελευταίο πράγμα που θέλω να πω είναι για τα interfaces. Τα έχουμε πει ήδη. Γενικώς έχουμε μιλήσει εκτενώς για τα interfaces. Είναι ένα συμβόλαιο μεταξύ packages ή μεταξύ clients και service providers. Θα πάτε να δείτε τις αντίστοιχες παρουσιάσεις στην ενότητα της UML. Ένα ερώτημα είναι πότε μας έρχεται εμάς να εισάγουμε interfaces. Βασικά μπορούμε να σκεφτούμε τρεις διακριτές περιπτώσεις. Η μία είναι να βάλω σύνορα ανάμεσα σε υποσυστήματα. Μετάφραση, έχω ένα υποσύστημα, βασικά θέλω να το κρύψω. Τα περιεχόμενά του θέλω να τα κρύψω. Θέλω να βγάλω ένα τρόπο όμως να μιλάω με αυτό. Οπότε βγάζω ένα interface και ένα factory, αν χρειάζεται, που λέει, παιδιά,
Δεν χρειάζεται να ξέρετε τι έχω εγώ μέσα, αλλά ένα interface σας δίνει το contract ότι μπορώ να κάνω. Αυτό είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να αξιοποιήσετε την έννοια των interfaces. Δεύτερον είναι αυτό που έχουμε δει ως trick, ότι έχουμε πολλές implementations του ίδιου πράγματος. Nice breaks, duper breaks, super breaks, abracadabra breaks. Όλοι implementάρουν το interface breaks. Ένα factory λέει κάθε φορά ποιον θα κάνω new. Θυμίζω ότι είναι νερό με λάδι. Μαζεύω το πώς κάνω new χώρια και χρησιμοποιώ τις υποσχέσεις που μου δίνει το συμβόλαιο του interface χώρια για να κάνω τη δουλειά. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί να θέλω εγώ να χρησιμοποιήσω σε όλο το εύρος του project το implementation ενός συγκεκριμένου functionality. Για παράδειγμα, μπορώ να κάνω κάτι να περιγράφει τον εαυτό του ως string να μπορεί να κάνει ένα report που μου χρειάζεται, ξέρω εγώ, σαν JSON object. Οπότε βάζω όλους όσους θα αξιοποιήσουν αυτή τη λειτουργία να implementάρουν το interface exportable as JSON, για παράδειγμα. Εκεί είναι τα interface που θα δείτε κυρίως σαν επίθετα. Ότι είναι serializable, ξέρω εγώ, reportable ή οτιδήποτε. Και με αυτά τελειώνουμε και τα σχεδιαστικά της ενότητας 5.